Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω πραγματικά να είστε όλοι υπέροχα. Σήμερα είναι επιτέλους η μέρα που θα δούμε το makeover του μπαλκονιού, για το οποίο σας έχω μιλήσει τόσες πολλές φορές στα προηγούμενα βίντεο. Είδατε όλα αυτά τα πραγματάκια που έχω αγοράσει για να το επιπλώσουμε και να το διακοσμήσουμε. Και ανυπομονούσατε κι εσείς και εγώ να κάνουμε επιτέλους αυτή την αλλαγή και να δούμε τα αποτελέσματα. Αν λοιπόν θέλεις να δεις πώς αυτό το μπαλκόνι από παλιό άδειο και με μοσαϊκό πάτωμα έγινε καινούριο, υπέροχο, φωτεινό και ζεστό μπαλκόνι, τότε σίγουρα να μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, εγγραφή στο κανάλι και πάμε γρήγορα να δούμε πώς κάναμε βήμα-βήμα αυτή την αλλαγή. Αυτό το μπαλκόνι λοιπόν, εδώ και 2 περίπου χρόνια που έχουμε μπει στο σπίτι, θέλαμε να το αλλάξουμε, δεν είχε έρθει ποτέ η ώρα του και η στιγμή έφτασε. Το πρώτο πράγμα εννοείται που θέλαμε να ξεκινήσουμε ήταν το πάτωμα. Το μπαλκόνι αυτό είναι 5 μέτρα στο μήκος επί 1 μέτρο στο φάρδος. Είναι μικρό, δυστυχώς, αλλά με αυτό το μπαλκόνι έχουμε να κάνουμε. Οπότε σίγουρα έπρεπε να βάλουμε και τα πλακάκια για να δείξει ακόμη πιο όμορφο και ακόμη πιο μεγάλο. Και ξεκινώντας για πλακάκια, πήγαμε ραβένα. Λοιπόν, είμαστε ραβένα για πλακάκια. Θέλαμε σκούρο. Η μία επιλογή είναι αυτό. Είναι για εξωτερικό χώρο, είναι αντιπαγωτικό κτλ. 11.99 τετραγωνικό. Απλά δεν μου αρέσει πολύ που έχει σαν πιτσιλιές μέσα. Μετά πάμε σε αυτήν εδώ τη σειρά και είπαμε το πιο σκούρο που είναι έτσι σαν τσιμέντο. Έχει ωραία νερά μέσα να με φαίνονται. Αυτός είναι ο κωδικός. Υπάρχουν κάποια 33 άρια. Ξεκινάμε λοιπόν να περαστούν τα πλακάκια. Το πάτωμα το παλιό, όπως βλέπετε, είναι αυτό το μοσαϊκό, το οποίο είχε και αρκετές φθορές γιατί δεν είχε σωστή κλίση και τα νερά έμεναν σε κάποια σημεία. Επειδή αρκετοί θα με ρωτήσετε για το κόστος, στη δική μας περίπτωση ήταν 200 ευρώ η αμοιβή του μάστορα και τα υλικά, πλακάκια, κόλλες και αρμός ήταν περίπου στα 150 ευρώ όλα μαζί. Οπότε σύνολο βγήκε περίπου 350 ευρώ. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα πριν το καθαρίσω φυσικά. Πραγματικά μου φαίνεται πολύ μεγαλύτερο. Είναι απίστευτο, παιδιά, δείτε πόσο αλλάζει το μπαλκόνι ξαφνικά με ένα πλακάκι. Αφού λοιπόν μπήκαν και τα πλακάκια, το επόμενο βήμα ήταν να κάνουμε κάποια περίφραξη όπου μπορούσαμε, ώστε να είμαστε λίγο πιο πριβέ μέσα στο μπαλκόνι μας, να μην φαινόμαστε από παντού και να μην φαινόμαστε και όταν καθόμαστε μέσα από το μπαλκόνι στο σαλόνι μας. Γι' αυτό λοιπόν η λύση ήταν να βάλουμε κάποια περίφραξη και στα κάγκελα αλλά και στο πλάι από το μπαλκόνι, γιατί με την διπλανή οικοδομή είμαστε αρκετά κολλητά και μπορούσαμε άνετα να δούμε τι κάνει ο διπλανός στο μπαλκόνι. Καφασωτό μπορείς να βρεις σε αρκετά μαγαζιά και στο Leroy Merlin και στο Practiker. Εμείς τελικά ήρθαμε Practiker γιατί πήγαμε και στα δύο να δούμε και μας φάνηκε ότι παρόλο που είναι πιο ακριβό από το Leroy Merlin, είναι αρκετά καλύτερης ποιότητας. Έχουμε επιλέξει αυτό εδώ το σχέδιο, το οποίο αν δεν κάνω λάθος λέγεται διαμάντι, και έχουμε πάρει και χρώμα για να το κάνουμε και πιο σκούρο αλλά και για προστασία. Το χρώμα που διαλέξαμε είναι από αυτά εδώ που σας δείχνω, το τρίτο που λέει Tick. Είναι σκούρο και είναι πάρα πολύ όμορφο. Και έτσι είναι το καφασωτό βαμμένο και έτοιμο για να περαστεί και θέλουμε να το βάλουμε σε αυτόν εδώ τον τοίχο για να μην βλέπουμε το διπλανό μπαλκόνι και να μην βλέπουν και αυτοί εμάς. Πήραμε και αυτήν εδώ την καλαμωτή, την οποία θα τη βάλω, οπότε δεν θα σας τη δείξω στο Jumbo Hall. Είναι αυτή εδώ, λέει Premium καλαμωτή, 1,20x3 μέτρα και θα επιχειρήσουμε να την κόψουμε για να χωρέσει ακριβώς το σημείο από το κάγκελο. Θα καταλάβετε μόλις δείτε το κάγκελο του μπαλκονιού. Μόλις την ανοίξαμε από τη συσκευασία της, έχει βγάλει όλα αυτά τα μικρά πραγματάκια και πάμε να την τοποθετήσουμε στο κάγκελο. Εδώ να σας πω ότι έχουμε σταθεί πάρα πολύ τυχεροί για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο Αλέξης στο παρελθόν είχε αγοράσει αυτό το μηχάνημα, το οποίο μας φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμο γιατί κόπηκε η καλαμωτή πανεύκολα και σε πολύ λίγο χρόνο. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι το κάγκελο που θέλαμε να καλύψουμε είχε μήκος 60 εκατοστά ακριβώς, που σημαίνει ότι κόβοντας την καλαμωτή ακριβώς στη μέση, γιατί ήταν 1,20 συνολικά το ύψος της, είχαμε δύο ίσα μέρη.
Για να τις στερεώσουμε χρησιμοποιήσαμε μαύρα tie wraps και επίσης θέλω να σας δείξω εδώ πέρα ότι στο σημείο που περάστηκε δεύτερη φορά από πάνω η καλαμωτή έχει δημιουργήσει ακόμη περισσότερο privacy, δηλαδή να μην φαινόμαστε απ' έξω. Οπότε αν κάποιος θέλει μπορεί εννοείται να βάλει δύο καλαμωτές μαζί και να μην φαίνεται με τίποτα απ' έξω. Σε αυτή την πλευρά του μπαλκονιού θέλαμε να καλύψουμε το διαχωριστικό που έχουμε με το διπλανό μπαλκόνι, οπότε αγοράσαμε από το Practicker αυτό εδώ πέρα το ρολό περίφραξης με φύλλα. Είναι 3 μέτρα στο μήκος, ήταν πολύ μακρύ, οπότε με ένα ψαλίδι κόψαμε εμείς το περίφιο κομμάτι που δεν χρειαζόμασταν. Και κάπως έτσι φαίνεται λοιπόν. Στη γωνία υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει καλυφθεί, αλλά προς το παρόν κάνω ότι δεν το βλέπω μέχρι να βρω μια άλλη λύση. Και επειδή αυτή η περίφραξη φαίνεται αρκετά ψεύτικη με αυτό το φύλλο, εννοείται πως θα το διακοσμήσουμε για να φαίνεται ακόμη πιο όμορφο. Αρχικά, αυτές εδώ οι κρεμάστρες είναι από το Vico, σας τις είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο και κάθονται ακριβώς επάνω στο διαχωριστικό. Πάνω στις κρεμάστρες θα βάλω τα ηλιακά φωτάκια που αγόρασα και αυτά από Practicker είναι. Πραγματικά είναι καταπληκτικά, θα δείτε πλάνο το βράδυ πως φαίνονται γιατί τώρα πραγματικά δεν φαίνεται. Και μερικά ακόμη διακοσμητικά που σας τα έχω δείξει όλα αυτά στο παρελθόν, να ξέρετε και από κάτω θα τα βάλω σε link για να τα βρείτε, αλλά και αν δείτε τα προηγούμενα βίντεο που έκανα με τα haul από Jumbo και IKEA, εκεί θα βρείτε όλα αυτά που σας δείχνω σε αυτό το βίντεο αναλυτικά. Αυτές οι καρδούλες μου άρεσαν πάρα πολύ, είναι έτσι σαν ξύλο, είναι πολύ ωραίο το χρώμα, αυτό το ξεβαμένο λευκό, και με ένα κορδόνι που έχω αγοράσει σε ανοιχτό χρώμα, τα κρεμάω πάνω στην κρεμάστρα έτσι ώστε να πέφτουν σε διαφορετικά μήκη. Από το Jumbo φυσικά έχω πάρει και αυτά εδώ τα φαναράκια, τα οποία μπορούμε σε διαφορετική διακόσμηση να βάλουμε μέσα και κάποιο ρεσό, όμως εγώ για αυτό το σημείο που θα τα βάλω δεν θα βάλω ρεσό γιατί δεν θέλω να αρπάξουμε καμιά φωτιά. Και έτσι κι αλλιώς έχω τα λαμπάκια τα οποία μας δίνουν έτσι ένα πολύ ωραίο εφέ το βράδυ. Και ήρθε η ώρα για μια κατασκευή καναπέ από παλέτα. Λόγω του μικρού φάρδους που έχει το μπαλκόνι, που είναι ένα μέτρο, δεν έβρισκα πουθενά καναπέ σε αυτές τις διαστάσεις. Και είχαμε αυτήν εδώ την παλέτα που είχε κάνει ο Αλέξης στο παρελθόν σαν καναπέ κρεβάτι για την καρλίτσα μας και έτσι μας έμεινε. Δεν ήθελα με τίποτα να την πετάξω ή να τη δώσω γιατί πραγματικά την είχε φτιάξει με πολύ αγάπη και εμένα μου φέρνει πολύ ωραίες αναμνήσεις. Οπότε παρήγγειλε αυτά εδώ τα ποδαράκια μέσω Scrooge και τα έβαλε και αυτό είναι το νέο μας καναπεδάκι. Από πάνω είχε βάλει από τότε αυτό το στρώμα που βλέπετε το μπλε, είναι σαν στρώμα γυμναστικής, το οποίο είναι για να μην είναι πολύ σκληρή η αίσθηση όταν κάθεσαι. Την παλέτα εννοείται πως θα την ντύσουμε στη συνέχεια με μαξιλάρια. Και πάμε να περάσουμε στη διακόσμηση του καφασωτού. Θα περάσω μέσα αυτά εδώ τα φύλλα που σας έδειξα στο προηγούμενο το βίντεο. Πραγματικά ήταν από τις καλύτερες αγορές. Τα έχω πάρει από ένα κινέζικο κάπου κοντά στη γειτονιά. Και θα τα στερεώσω πάνω στο καφασωτό με αυτό το σειρματάκι το πράσινο που είναι σύρμα για φυτά. Και πραγματικά με έσωσε σε αυτή την περίπτωση γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να πλέξω τα φύλλα ένα-ένα μέσα από το καφασωτό και θα ήταν ακόμη πιο χρονοβόρο. Και να ξέρετε ότι ακόμη και με το σύρμα μου πήρε πάρα πολύ χρόνο, αλλά συνέχεια έλεγα δεν πειράζει, αξίζει γιατί θα το κάνεις μία φορά και θα μείνει. Και αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα, μου άρεσε πάρα πολύ, κατευθείαν γέμισε έτσι το καφασωτό και σου δίνει και μία περισσότερη ιδιωτικότητα γιατί καλύφθηκαν τα περισσότερα κενά και δεν μπορείς να δεις καθόλου έξω από αυτό ή να σε δούνε μέσα στο μπαλκόνι.
Εννοείται πως δεν θα το αφήσουμε έτσι σκέτο, θα κάνουμε μια έξτρα διακόσμηση και για εδώ είναι οι γλάστρες που σας είχα δείξει ότι πήρα από το Jumbo μαζί με τα κορδόνια μάκραμε, τα οποία έχουν δέσει καταπληκτικά, έχω βάλει μέσα και τεχνητά φυτά. Στην αρχή έτσι τα βάζω λίγο μέσα στο καφαζωτό για να δω σε ποιο ύψος μου αρέσουν καλύτερα και στην πορεία θα το στερεώσω με το ίδιο το σειρματάκι το πράσινο που έκανα και τα φύλλα. Το οποίο δεν το περίμενα, αλλά κρατάει πάρα πολύ καλά, ακόμη και τις γλάστρες που έχουν ένα αλφα μικρό βάρος. Έτσι είναι το καφαζωτό μέχρι στιγμής, πάμε όμως να συνεχίσουμε και να βάλουμε την τελευταία πινελιά που είναι τα ηλιακά φωτάκια. Είναι ακριβώς ίδια με αυτά που έβαλα στο απέναντι σημείο που είναι η περίφραξη με τα φύλλα. Τα ίδια λαμπάκια λοιπόν πήρα και για εδώ και αυτά θα τα στερεώσω με το πράσινο αυτό σωτήριο σιδεράκι και επίσης θα βάλω και το πάνελ σε ένα σημείο έτσι να παίρνει αρκετό φως απ' έξω έτσι ώστε να έχουμε ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα το βράδυ. Μία μικρή λεπτομέρεια ακόμη για τα ηλιακά φωτιστικά αυτά, όταν τα αγόρασα είχαν μέσα μία μπαταρία. Αντικαταστήσαμε αυτή την μπαταρία με κάποια δική μας καλύτερης ποιότητας και το αποτέλεσμα που δίνουν στο φως είναι πολύ πολύ καλύτερο, δηλαδή δραματική η αλλαγή. Οπότε αν έχετε τέτοια φωτάκια να το σκεφτείτε και εσείς να τα αλλάξετε. Ήρθε η ώρα να διακοσμήσουμε και την παλέτα και να γίνει έτσι ακόμη πιο όμορφη και να μπορούμε να καθόμαστε άνετα. Κάτω κάτω θα βάλω ένα ριχτάρι beige που έχω από παλιά από τα Jumbo και αυτό μόνο και μόνο γιατί τα στρώματα έχουν χρώμα μπλε και δεν θέλω να φαίνονται. Και μετά έχω αγοράσει αυτά εδώ τα μαξιλάρια από Jumbo επίσης, τα οποία είναι για καρέκλα, όπως βλέπετε διπλώνουν στη μέση, αλλά είναι τα μοναδικά που βρήκα να μου ταιριάξουν ακριβώς στις διαστάσεις της συγκεκριμένης παλέτας. Έχω πάρει 3 από αυτά, τα οποία ταιριάξαν ακριβώς, έβαλα 2 στην πλάτη και 1 στο κάθισμα, αλλά μελλοντικά ίσως χρειαστεί να πάρω άλλο ένα για το κάθισμα για να γίνει ακόμη πιο αφράτο όταν κάθεσαι. Και για τα πλαϊνά έχω πάρει αυτά τα 2 πανέμορφα μαξιλάρια, τα οποία είναι έτσι 70x30 και ήταν ακριβώς ό,τι πρέπει για να τα βάλω στο σημείο του μπράτσου. Πάρα πολύ ωραία, δεν είναι όλα τα χρώματα μεταξύ τους. Αυτό εδώ πέρα το εκρού μαξιλάρι με τις φουντίτσες ήταν σκέτη μαξιλαροθήκη και ξεχωριστά παίρνεις εσύ γέμιση και βάζεις μέσα. Και για να σπάσει λίγο και αυτό όλο το γκρι άσπρο και να έχουμε και ένα χρωματάκι, πήρα και αυτή τη μαξιλαροθήκη που επίσης ήταν σκέτη και παίρνεις εσύ έξτρα το γέμισμα, που έχει αυτό το έτσι λίγο μουσταρδί χρώμα και κάνει μια μικρή αντίθεση και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι νομίζω πανέμορφο, ενώ δεν το περίμενα, θα είναι η νέα αγαπημένη γωνιά αυτού του μπαλκονιού. Θα περιμένω να δείτε και τη δική σας γνώμη να μου πείτε πώς σας φάνηκε το αποτέλεσμα. Αυτές εδώ τις γλάστρες από την πρώτη στιγμή που τις είχα δει στο IKEA τις ήθελα, πραγματικά είναι πανέμορφες και εντάξει είναι πολύ καλή κατασκευή, είναι ό,τι πρέπει για αληθινά φυτά. Το μοναδικό σημείο που είχα κενό σε τοίχο για να τις καρφώσουμε ήταν αυτό το σημείο εδώ πέρα που βλέπετε που είναι το τοιχάκι πάνω από τη βρύση. Και για να τις διακοσμήσω θα βάλω μέσα κάποια τεχνητά φυτά, κάποια γλαστράκια από IKEA, αυτά εδώ τα μακριά τα κλαδιά είναι που σας είχα δείξει που πήρα από το κινέζικο και αυτά, μεγάλη επιτυχία. Θα τα βάλω έτσι αρκετά μαζί στο πλάι ώστε να πέφτουν, να κάνουν αυτό το όμορφο έτσι εφέ. Μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα, όπως τα καταλάβετε, να έχω αρκετό πράσινο στο μπαλκόνι. Θεωρώ ότι σε ξεκουράζει πολύ και δίνει έτσι μία ζεστασιά και μία αίσθηση ότι είσαι κοντά στη φύση. Μαζί με αυτά θα βάλω και αυτό το φανάρι το οποίο είχα αγοράσει από το IKEA και έχουμε βρει μία πατέντα, βάλαμε μέσα αυτό το φωτάκι που είναι από τα Jumbo και είναι αδιάβροχο spot RGB, δηλαδή μπορεί να αλλάξει διάφορα χρώματα. Και έτσι το έχω βάλει μέσα στο φανάρι και το βράδυ παιδιά αυτό είναι καταπληκτικό. Βγάζει υπέροχο χρώμα, μπορείς να το αλλάξεις εσύ σε όποιο χρωματισμό θέλεις, αλλά εγώ προτιμώ το θερμό λευκό φως και συνήθως αυτό βάζω τα βράδια. Αλλά μπορείτε κι εσείς να το χρησιμοποιήσετε έτσι σε αντίστοιχα άλλα φανάρια. Ήταν μια πολύ καλή αγορά κι αυτό.
Μέσα επίσης θα βάλω και το μικρό το κομπιουτεράκι στη γλάστρα, οπότε κρύβεται και είναι πάντα εκεί για να ανάψω τη λάμπα ανά πάσα στιγμή θέλω. Στην πάνω γλάστρα επίσης θα βάλω λίγα ακόμη τέτοια κλαδιά να κρέμονται από την αντίθετη πλευρά και το τεχνητό αυτό γλαστράκι που είναι από το IKEA, το φυτό αυτό λέγεται πόθος και όλο μαζί το σύνολο είναι αυτό που βλέπετε. Φαίνεται να ξέρετε ακόμη πιο όμορφο από κοντά και το βράδυ με τα φωτάκια αναμένα φαίνεται υπέροχο. Πάμε να βάλουμε και ένα τραπεζάκι για να μπορούμε να αφήσουμε τον καφέ μας ή ό,τι άλλο θέλουμε όταν καθόμαστε σε αυτό τον καναπέ. Αυτό το τραπεζάκι είναι από το IKEA, σας το έχω δείξει στο παρελθόν, το είχα αγοράσει για το σαλόνι και έχει και την πάνω του πλευρά που γίνεται δίσκος και επάνω θα βάλω αυτό το πανέμορφο φανάρι που πήρα τώρα τελευταία από Jumbo. Εννοείται μέσα θα βάλω κάποιο κεράκι. Δίπλα σε αυτό όμως λέω να βάλω και αυτό το κερί που μυρίζει πραγματικά υπέροχα. Το είχα πάρει αποκλειστικά για τον μπαλκόνι, είναι από IKEA και αυτό και μυρίζει έτσι σαν γρασίδι. Πάρα πολύ καλοκαιρινή μυρωδιά. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε και τα κυρίως έπιπλα, ας πούμε, του μπαλκονιού. Αυτό το τραπεζάκι σας το έδειξα στο IKEA Hall. Είναι τραπέζι που μπορούμε να το κρεμάσουμε από τα κάγκελα. Εμείς πήραμε δύο τέτοια, γιατί είναι στενά και με τα δύο μαζί το κάνουμε σαν ένα μακρόστενο τραπέζι. Από πάνω, για να φαίνεται έτσι σαν ενιαίο, θα βάλω αυτό το runner, το γκρι, που είναι από IKEA, το είχα πάρει στο παρελθόν. Και για να διακοσμήσω τα κενά αυτά που φαίνονται τα σίδερα μεταξύ τραπεζιού και κάγκελου, έχω πάρει τέτοια καφάσια που έβαλα μέσα τεχνητό φυτό, σας το έδειξα στο προηγούμενο Jumbo Haul, και φαίνεται έτσι κάπως σαν γλάστρα. Για όσους το προσέξατε, ναι, δεν είχα βγάλει τις ετικέτες μέσα από το γλαστράκι, αλλά τις έβγαλα μετά αφού είδα το βίντεο. Και στη μέση θα βάλω και ένα κεράκι με γκρι απόχρωση και λευκή σιτρονέλα και κάπως έτσι είναι τελειωμένα το τραπέζι του μπαλκονιού. Μία μικρή λεπτομέρεια ακόμη, με τα κλειδιά που μου είχαν περισσέψει, αποφάσισα να τα περάσω ανάμεσα στην καλαμωτή για να δώσουμε έτσι ακόμη λίγο πράσινο κατά μήκος όλου του μπαλκονιού. Για να τα περάσω γενικά δεν χρειάστηκε να βάλω κάποιο tie-up, μόνο σε μερικά σημεία που ήθελα να σταθεροποιήσω τα φύλλα για να μην καθόμαστε και μας ακουμπάνε στα χέρια ας πούμε, έβαλα αυτό το πράσινο σειρματάκι και έτσι έκατσε πάρα πολύ καλά. Έβαλα ένα κλαδί στη μία πλευρά του τραπεζιού και άλλο ένα κλαδί από την άλλη πλευρά. Και ήρθε η τελευταία πινελιά που είναι οι καρέκλες του μπαλκονιού. Έχουμε πάρει δύο τέτοιες μεγάλες και δύο με πιο χαμηλή πλάτη. Τώρα θα σας δείξω λίγο πώς μπορούμε να τις βάλουμε για να κάτσουν όσο περισσότερα άτομα γίνεται στο μπαλκόνι. Εννοείται ότι αν το θέλουμε λίγο πιο ελαφρύ δεν χρειάζεται να τις έχουμε έξω όλες τις καρέκλες. Βάζοντας αυτές τις δύο μικρές, ένας μπορεί να κουμπάει τον καφέ του στο τραπεζάκι το μακρόστενο και ένα στο στρόγγυλο. Κάπως έτσι είναι αυτή η διαρρύθμιση. Μετά σε περίπτωση που είμαστε δύο άτομα και θέλουμε το πρωί ας πούμε, να πιούμε τον καφέ μας, εγώ και ο Αλέξης, συνήθως έχουμε τις καρέκλες έτσι, αντικριστά, και αφήνουμε τον καφέ στο μακρόστενο τραπέζι.
και ακόμη μία εκδοχή για να μην είναι κανένας καλεσμένος παραπονεμένος και να έχουμε όλοι μπροστά μας ένα τραπεζάκι όπου μπορούμε να κουμπίσουμε τον καφέ μας ή το ποτό μας. Και τελικά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ακόμη και αν έχεις ένα μικρό μπαλκονάκι με μία σωστή διαρρύθμιση, χίλιοι καλοί χωράνε, καλή θέληση να έχεις και λίγο διάθεση να τα φτιάξεις έτσι όμορφα. Να μπορείς να κάτσεις το καλοκαίρι σου και να σου φτιάχνει τη διάθεση. Αυτές λοιπόν ήταν όλες οι αλλαγές, ελπίζω πραγματικά να σας άρεσαν. Εγώ είμαι τόσο πολύ ευχαριστημένη, δεν το περίμενα ότι το μπαλκόνι θα βγει τόσο όμορφο. Είναι για μένα πλέον το πιο όμορφο σημείο του σπιτιού. Θέλω συνέχεια να κάθομαι έξω και το μεσημέρι και το βράδυ. Είδατε με τα φωτάκια πόσο υπέροχο είναι. Είναι πάρα πολύ ζεστό και έχει γίνει σαν ακόμη ένα δωμάτιο του σπιτιού. Ενώ μέχρι τώρα ήταν απλά το μπαλκόνι. Όλα τα προϊόντα εννοείται σας τα έχω κάτω στην περιγραφή, στο description box μπορείτε να ανοίξετε για να τα δείτε. Και σε περίπτωση που θέλετε να τα δείτε με πιο πολύ έτσι λεπτομέρεια, μπορείτε να πάτε στα τελευταία μου βίντεο που έχω κάνει Jumbo και IKEA haul σχετικά με τη διακόσμηση του μπαλκονιού και εκεί σας τα δείχνω όλα και με τις φωτογραφίες τους και πάλι κάτω στην περιγραφή έχω αναλυτικά τα link. Θα περιμένω πώς και πώς να μου πείτε τις γνώμες σας και να μου πείτε πώς σας φάνηκε. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, εννοείται μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή στο κανάλι. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, μέχρι τότε φιλάκια πολλά σε όλους, να περνάτε υπέροχα!